χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 652 από το βιβλίο Ισαΐας, μη βήτα κεφάλαιο. Σελίδα 652, βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης. Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, στον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη, έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Θέλει εξαγγείλει κρίσιμη στα έθνη. Δεν θέλει φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει, ουδέ θέλει κάμει την φωνή αυτού να ακουστεί εν τες οδείς. Κάλαμον συντεθλασμένον, δεν θέλει συντρίψει. Λινάριον καπνίζον, δεν θέλει σβήσει. Θέλει εκφέρει κρίσιν εν αληθεία. Δεν θέλει εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσει, έως βάλει κρίσιν εν τη γη, και η νήσι θέλουση προσμένη των νόμων αυτού. Ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός, ο ποιήσας στους ουρανούς και εκτείνας αυτούς, ο στερεώσας την γην και τα γενόμενα εξ αυτής, ο διδούς πνοήν εις των λαών των επ' αυτής και πνεύμα εις τους περιπατούντας επ' αυτής. Εγώ ο Κύριος σε εκάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατώ την χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκην του λαού, φως των εθνών, δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών, να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότη, εκ του οίκου της φυλακής. Εγώ είμαι ο Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου, και δεν θέλω δώσει τη δόξα μου εις άλλον, ουδέ την ενεσή μου εις τα γλυπτά. Ιδού ήλθον τα απαρχής, και εγώ αναγγέλω νέα πράγματα πριν εκφύωση λαλώ περί αυτών εις εσάς. Και να πάμε και στη σελίδα 660, να διαβάσουμε από το κεφάλαιο Νι Βήτα, 52 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Σελίδα 660 και κεφάλαιο Νι Βήτα, 13 εδάφιο. Ιδού ο δούλος μου θέλει ευωδοθεί, θέλει ψωθεί και δοξαστεί και αναβεί ψηλά σφόδρα. Καθώς πολλοί έμειναν εκστατικοί επί σε, τόσο ή το πρόσωπον αυτού άδοξον παραπαντός ανθρώπου και το είδος αυτού παρά των ιών των ανθρώπων, ούτω θέλει ραντίσει, εκπλήξει πολλά έθνη, η βασιλής θέλουσι φράξει το στόμα αυτών επ' αυτών, διότι θέλουσι δει εκείνο το οποίο δεν ελαλήθη προς αυτούς και θέλουσι νοήσει εκείνον το εκείνο το οποίο δεν ήκουσαν. Αμήν. Ο δούλος του Θεού βεβαίως, τον οποίον απέστειλε ο Πατέρας ανάμεσα στους ανθρώπους για να υποτεταγμένος κατά πάντα στο Λόγο του Θεού να σταυρωθεί και να πεθάνει για τις αμαρτίες μας, ώστε ο Θεός κατά τη δικαιοσύνη Του να Τον αναστήσει για τη δικαιοσύνη μας, δεν είναι άλλος από τον Ιησούν τον Ναζωραίο, τον ενσαρκωμένο Λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, απεκαλήθη Υιός Θεού εν δυνάμει, εγεννήθη όμως εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, μεγάλωσε στη Ναζαρέτ, εξού και Ναζωραίος, και κήρυξε την υγιένουσα διδασκαλία, μια καινούργια διδασκαλία. Αποκάλυψε δεύτερον τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και τρίτον θεράπευε και ελευθέρωνε κάθε άνθρωπο από τα δεσμά του διαβόλου, για τον οποίο ο προφητικός λόγος του Θεού περιγράφει λέγοντας: «Αυτός είναι ο δούλος μου, ο οποίος εν τες ημέρες σαρκός αυτού θα ευωδοθεί, αυτός είναι ο οποίος θα υψωθεί με το Σταυρό και την Ανάστασή Του, θα υψωθεί με τη Σταύρωσή Του από τις γης και με την Ανάστασή Του εις δόξαν Θεού. Αυτός θα δοξαστεί με την ανάληψή Του και αυτός θα ανεβεί πολύ ψηλά σφόδρα και θα καθίσει εκ δεξιών του Πατρός στο όρος του Θεού το Άγιο, που πολύ επιθύμησε αλλά δεν τα κατάφερε να ανέβει, το χερούβ το επισκιάζουν ο διάβολος και σατανάς. Και αυτός είναι τον οποίον με έκπληξη είδαν πολλοί, καθώς δεν είχε επάνω στο σταυρό ούτε είδος, ούτε κάλος, ούτε ωραιότητα,
το πρόσωπό του ή το άδοξον παραπαντός των ιών των ανθρώπων, και είναι βέβαιον ότι εν το τέλει των αιώνων πάλι θα εκπλήξει πολλά έθνη και βασιλείς θα φράξουν με εξουσία και δύναμη το στόμα τους, γιατί θα δουν εκείνο το οποίο κανείς δεν τους διηγήθηκε, δεν τους κήρυξε, και θα καταλάβουν εκείνο το οποίο ποτέ δεν άκουσαν, καθώς είναι γεγραμμένο στο Λόγο του Θεού ότι αυτό το οποίο καρδία ανθρώπου δεν εισήλθε, οφθαλμός δεν είδε και οτίον δεν ήκουσε, ο Θεός αποκάλυψε τις έσχατες ημέρες στους δούλους και στις δούλες του. Αυτός λοιπόν είναι ο απεσταλμένος δούλος του Θεού στην ανθρωπότητα για να δημιουργήσει εκκλησία Θεού, οικογένειες Θεού, ανθρώπους χριστιανούς, τους οποίους θα οικοδομήσει, και καθώς ο ίδιος είπε, όπως εμέ απέστειλε ο πατήρ ως δούλο για να κάμω το θέλημά του, κατά πάντα υπάκουος στο λόγο του, έτσι και εγώ σας στέλνω ως δούλους μου για να κάνετε το θέλημά μου, υποτασσόμενοι και υποτεταγμένοι κατά πάντα στο λόγο μου. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε, ποιος είναι ο δούλος, ο πιστός και ο φρόνιμος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών του για να τους δίνει την προσδιορισμένη από τον Πατέρα τροφή, πιο σωστά την προσδιορισμένη από τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εμπνεύματι Αγίου τροφή στον συγκεκριμένο κατάλληλο χρόνο. Αυτός είναι ο δούλος, ο πιστός και ο φρόνιμος, τον οποίον, ο οποίος δεν κατεστάθη μόνος του, δεν έγινε μόνος του δούλος, δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει μόνος του δούλος, ούτε να παραμείνει δούλος από μόνος του. Ο Θεός τον εκάλεσε και ο Χριστός τον απέστειλε αφού τον οικοδόμησε και τον κατέστησε δούλο του για να προφητεύει, για να δίδει δηλαδή την προσδιορισμένη από τον Πατέρα Θεό δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω συγκεκριμένη τροφή, καθώς είναι γεγραμμένο δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο από το στόμα του Θεού, αλλά και τον κατάλληλο χρόνο. Άρα δούλος είναι αυτός ο οποίος διοικείται απόλυτα από το Πνεύμα το Άγιο, καθώς πηγαίνει εκεί που ο Χριστός τον στέλνει, στο χρόνο που ο Χριστός αποφασίζει και λέει αυτά που ο Χριστός του έχει δώσει εντολή να πει. Αυτός είναι ο δούλος τον οποίον έχει οικοδομήσει ο Χριστός, χρησιμοποιεί στο έργο το Χριστός και δοξάζεται ο Χριστός με Αυτόν και εργάζεται ο δούλος εις δόξαν Θεού Πατρός. Όμως εκείνο που έχει σημασία σε μας σήμερα είναι να δούμε τα χαρακτηριστικά του δούλου, γιατί ο δούλος του Θεού δεν είναι έτσι όπως εμείς φανταζόμαστε, δεν είναι έτσι όπως εμείς νομίζουμε, δεν καθιστά ο Χριστός κάποιον δούλον να υπηρετεί τους υπηρέτες του δίδοντάς του την κατάλληλη τροφή, οδηγία του πότε και οδηγία του πώς και οδηγία σε ποιους, εάν πρώτα δεν τον οικοδομήσει με το λόγο του και δημιουργήσει έναν δούλο που πραγματικά όχι να ζει κατά το πνεύμα αλλά να περπατάει κατά το πνεύμα, να είναι αληθινός δούλος Θεού. Δηλαδή ποιος είναι ο αληθινός δούλος τον οποίον ο Κύριος κάμει και καθιστά στο έργο του, και ποιος θα μας το αποκαλύψει αυτό? Μόνο ο προφητικός λόγος. Δεν είναι ποια είναι η γνώμη σου και ποια είναι η γνώμη μου, δεν είναι τι θα ήθελα και τι θα ήθελες, τι μ' αρέσει, τι σ' αρέσει, είναι τι λέει και αποκαλύπτει ο προφητικός λόγος του Θεού, που μέσα από τον δούλο
που απέστειλε ο Θεός τον Ιησού Χριστό, να αποκαλύπτει ο προφητικός λόγος και τα χαρακτηριστικά του αληθινού δούλου, τον οποίον ο Χριστός μπορεί να αποστείλει εις δόξαν Θεού Πατρός. Και λέγει, αυτός είναι ο δούλος μου, τον οποίον εγώ υποστήριξα. Αυτός είναι ο εκλεκτός μου, στον οποίον η ψυχή με ευαρεστείται και έχει την ευνοιά μου. Αυτός είναι ο δούλος μου, στον οποίον έθεσα το πνεύμα μου για να προφητεύει και να εξαγγείλει δικαιοσύνη στα έθνη. Αυτός που θα σας περιγράψω παρακάτω. Αυτός είναι ο δούλος του Θεού, ο Χριστός. Αυτός είναι ο δούλος του Χριστού. Εσύ, αδελφέ, και εσύ, αδελφή, εάν έχεις τα παρακάτω χαρακτηριστικά και αν είσαι δούλος Θεού, θα σε υποστηρίζει ο Θεός, γιατί σε έχει εκλέξει και ευαρεστείται σε σένα. Θα σου δίνει λόγο προφητικό για να εξαγγείλεις δικαιοσύνη εις τα έθνη και θα έχει θέσει το Πνεύμα του το Άγιο επάνω σου. Αυτός ο δούλος πρώτον δεν θα φωνάξει, δεν θα αγριέψει, δεν θυμώνει. Ξαναλέω, πρώτον σαν χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του, δεν θυμώνει, δεν αγριεύει, δεν φωνάζει. Ο άνθρωπος που θυμώνει, αγριεύει και φωνάζει δεν είναι ακόμη δούλος Θεού. Πιθανόν ποτέ να μην γίνει, πιθανόν αν μετανοήσει και ζητήσει βοήθεια από το Θεό, ο Θεός να τον κάνει. Ποτέ δεν αγριεύει, δεν θυμώνει, δεν φωνάζει. Δεύτερον, δεν ούτε θα ανακράξει, θα αγανακτήσει, θα απορρεπονηθεί, θα γκρινιάξει. Ποτέ. Δεν αγριεύει κατά την επιθυμία της σαρκός. Δεν πικραίνεται, δεν αγανακτεί, δεν παραπονιέται, δεν γκρινιάζει κατά την επιθυμία της καρδιάς. Γιατί είναι δούλος Θεού. Εάν παραπονιέται ο δούλος ή η δούλη, γκρινιάζει, αγανακτεί, ποτέ δεν θα γίνει δούλη ή δούλος του Θεού αν δεν μετανοήσει. Και εγώ θέλω σήμερα να μετανοήσουμε. Πιστεύω ο Θεός το θέλει πιο πολύ. Αλλά και εγώ το θέλω να μετανοήσω και να μετανοήσουμε, αδερφοί. Και τρίτο χαρακτηριστικό. Ουδέ θέλει κάμη την φωνή αυτού να ακουστεί εν της οδής. Δεν θα προβάλλει τον εαυτό του κατά την αλαζονία του πνεύματος. Δεν θα υπερηφανεύεται, δεν θα αυτοθαυμάζεται, δεν θα αυτοδικαιώνεται, δεν θα θεωρεί μεγάλο τον εαυτό του σε σχέση με τους άλλους. Δεν θα συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους γιατί θα είναι ανόητος. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του χαρακτήρα του, καθώς ο άνθρωπος είναι τριαδικός, είναι δεν αγριεύει, δεν θυμώνει, δεν φωνάζει κατά την επιθυμία της σαρκός, τα νεύρα μας. Ο θυμός μας δεν έχει τέτοια στο δούλο του Θεού. Δεν αγανακτεί, δεν παραπονιέται, δεν γκρινιάζει κατά την καρδιά του. Δεν θέλει άλλα από αυτά που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό και δεν αγανακτεί, δεν παραπονιέται, δεν γκρινιάζει. Και τέλος είναι ταπεινός κατά την αλαζονία του πνεύματος. Κατά το πνεύμα. Έχει πράο και ησύχιο πνεύμα. Ταπεινός, πράος και ήσυχος. Δεν αυτοσυστήνεται, δεν αυτοπροβάλλεται, δεν αυτοαποδεικνύεται, δεν αυτοδικαιώνεται. Δεν νομίζει, δεν έχει γνώμη ότι είναι σπουδαίος και μοναδικός, αλλά θεωρεί αλλήλους υπερέχοντας εαυτού, εκαρδίας, εκ πνεύματος. Δεν κοιτάει τους άλλους αφιψηλού, αλλά κοιτάει τους άλλους από πολύ χαμηλά για να τους υπηρετήσει. Γιατί ξέρει ότι αυτός είναι δούλος για λίγο, ο άλλος είναι Υιός για πάντα. Φοβερό, αδερφή, να βλέπεις τον εαυτό σου υπηρέτη.
ή να βλέπεις ακόμη καλύτερα. Δούλο των υπηρετών. Να το βλέπεις όμως. Να το ζεις. Να το εκτελείς. Κανένας μας δεν μπορεί. Με τη χάρη του Χριστού όλοι μπορούμε. Με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου εκ περισσού. Γι' αυτό ο Θεός μας βάζει ψηλά τον πήχη που δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε εκτός αν έρθει ο Χριστός και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μας πετάξει να ανέβουμε στο όρο, στο υψηλόν και εκεί να δεηθούμε, να προσευχηθούμε, να οικετεύσουμε μήπως και βρούμε χάρη από το Θεό και έλεος να μας ελεήσει. Γιατί θέλουμε να γίνουμε δούλοι του Θεού και δούλες του Θεού. Αμήν. Θέλουμε. Ξέρουμε ότι μόνο αν μας οικοδομήσει ο Κύριος θα γίνουμε και μόνο αν γίνουμε θα δούμε τη δόξα του Θεού. Μόνο αν μας οικοδομήσει ο Κύριος και γίνουμε και μόνο τότε σαν δούλοι Θεού θα ευωδοθούμε, θα υψωθούμε, θα δοξαστούμε και θα κάτσουμε υψηλά σφόδρα στη Βασιλεία των Ουρανών, στο θρόνο του Θεού, καθώς εκάθισε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το μέλλον του δούλου. Μόνο του δούλου και της δούλης. Που τα χαρακτηριστικά της είναι δεν θυμώνει, δεν αγριεύει, δεν φωνάζει. Κατά την επιθυμία της σαρκός, κατά αυτά που βλέπει, κατά αυτά που ακούει, κατά αυτά που συλλαμβάνει, δεν φωνάζει, δεν παραπονιέται, δεν αγανακτεί, δεν ανακράζει, δεν γκρινιάζει κατά την επιθυμία της καρδιάς και τη χαλασμένη καρδιά του ανθρώπου και ιδιαιτέρως δεν υπερηφανεύεται, αλλά με πράο και ησύχιο πνεύμα, ταπεινός θεωρεί, ταπεινός και ταπεινή ο δούλος και η δούλη θεωρεί τους άλλους υπερέχοντας εαυτού, εαυτής και αναγνωρίζει ότι η δούλος είναι για λίγο ενώ οι άλλοι είναι παιδιά του Θεού για πάντα. Αλλά έχει και έργο ο δούλος και η δούλη. Κάλαμον συντεθλασμένο δεν θα συντρίψει. Υπάρχουν άνθρωποι πληγωμένοι από άλλους ανθρώπους, σκανδαλισμένοι. Είτε κατά λάθος κάποιος πέρασε και κλώτησε το καλάμι στην καλαμιά, είτε επίτηδες κάποιος το σκανδάλισε, κάποιος τον πλήγωσε, είτε έξω είτε μέσα. Το έξω και μέσα σημαίνει έξω και μέσα στην εκκλησία, έξω ή μέσα στην οικογένεια, έξω ή μέσα στην καρδιά μου. Κάποιος ήρθε και με πλήγωσε. Κάποιος ήρθε και τον πλήγωσε. Ο δούλος δεν τον συντρίβει. Τον αγαπάει. Τον φροντίζει. Τον περιθάλπτει. Τον σηκώνει. Τον στερεώνει. Και δεν φεύγει μέχρι να βεβαιωθεί ότι αυτό το καλάμι το συντετριμένο θεραπεύτηκε, το χολόν θεραπεύτηκε. Αλλά και λινάριον καπνίζων δεν θα σβήσει. Το λινάρι καπνίζει όταν υπάρχει λάδι. Όταν το λάδι λιγοστέψει, τότε αρχίζει και καπνίζει λίγο πριν σβήσει. Όταν χάσει ο υπηρέτης τον οποίον ο δούλος υπηρετεί, όταν χάσει την πίστη του, όταν χάσει την υπομονή του, όταν χάσει τη δύναμή του, όταν απελπιστεί, όταν μείνει μόνος του, ο δούλος του Θεού είναι δίπλα του να του ρίχνει λάδι για να ξαναπάρει φωτιά, να ξαναπάρει φωτιά Πνεύματος Αγίου, να ξαναπάρει δύναμη, να παρηγορηθεί, να ενισχυθεί, να στηριχθεί. Αυτό το κάνει ο δούλος, ο φρόνιμος, ο πιστός και αγαθός, τον οποίον ο Κύριος κατέστησε επί των υπηρετών και κανένας άλλος δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν γίνεται δια δυνάμεσου, δε δια ισχύος,
ούτε για της λογικής ή την εξυπνάδας του ανθρώπου, γίνεται μόνο δια του Λόγου του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλιώς δεν είσαι δούλος. Μόνο ο δούλος μπορεί καλά μη συντεθλιασμένο να το στηρίξει, να του δώσει ζωή και Ελληνάριο καπνίζω να του δώσει φωτιά. Μόνο ο δούλος του Θεού. Θέλει, εκφέρει την δικαιοσύνη του Θεού, την αληθινή, εν αληθεία. Θα φέρνει, όπου και αν πηγαίνει, ο δούλος του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού μέσα και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει άλλη δικαιοσύνη. Όλα τα άλλα είδη της δικαιοσύνης είναι ανθρώπινη και είναι ως ρυπαρών ημάτιον. Φέρνει μόνο τη δικαιοσύνη την άνωθεν, την ουράνια, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς πάντοτε μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι γραμμένο, αυτό εκφέρει ο δούλος του Θεού. Δεν είναι γραμμένο, δεν το δέχεται, δεν το δέχομαι. Μόνο τη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία στηρίζει τη Βασιλεία του Θεού. Βασιλεία Θεού χωρίς δικαιοσύνη Θεού δεν υπάρχει. Και δικαιοσύνη Θεού χωρίς Βασιλεία Θεού δεν υπάρχει. Αυτό το ξέρει καλά ο δούλος και αυτή τη δικαιοσύνη εν αληθεία εκφέρει. Πού? Σε αυτούς που υπηρετεί, που τον έθεσε ο Κύριος επί των υπηρετών για να τους υπηρετεί. Και τώρα έχει, εκτός από τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του που περιγράφει ο Λόγος του Θεού, εκτός από το έργο του, έχει και τις αδυναμίες του. Δεν θέλει εκλείπει, δεν θα δηλιάσει. Και όταν δηλιάζει, ζητάει βοήθεια από το Θεό. Γιατί είναι άνθρωπος και μπορεί να φοβηθεί. Ο δούλος του Θεού όμως δεν φοβάται, γιατί δεν του έδωσε πνεύμα δηλίας για να φοβάται, αλλά πλέον πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Δεν δηλιάζει, δεν μικροψυχεί, δεν εξασθενεί, δεν χάνει την ισχύ του, τη δύναμή του. Πάντοτε στέκεται στερεός και αμετακίνητος στην παρουσία του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Έως ότου, αφού εξέφερε, έως ότου επιβάλλει τη δικαιοσύνη του Θεού στη γη, στο περιβάλλον του. Δεν είναι μόνο να εκφράσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού, το Λόγο του Θεού, αλλά είναι και να επιβάλλουμε. Πώς εμείς? Με τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τη δικαιοσύνη στο περιβάλλον το οποίο υπηρετούμε, το προσωπικό, το οικογενειακό, το συγγενικό, το εκκλησιαστικό, το επαγγελματικό. Όποιο περιβάλλον, σε όποιο περιβάλλον μας έχει βάλει ο Θεός, εμείς βλέπουμε να υπηρετούμε. Ο Θεός θέλει να υπηρετούμε. Γυναίκα είναι σκεύος ασθενέστερο, ο άντρας την υπηρετεί. Η γυναίκα έχει κουράγιο περισσότερο, η γυναίκα υπηρετεί. Τα παιδιά είναι σε αδυναμία, οι γονείς τα υπηρετούν. Τα αδέλφια μας έχουν υποχρέωση, όλοι, όλοι, και εδώ θέλω να το διευκρινίσω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, όλοι είμαστε δούλοι και δούλες, δεν είναι μερικοί, όλοι. Τις έσχατες ημέρες ο Κύριος στέλνει, δίνει, εκχέει το Πνεύμα του Άγιου σε όλους τους δούλους και τις δούλες για να προφητεύουν και να υπηρετούν με το Λόγο. Όλοι μας, τα παιδιά, τα μικρά είναι δούλοι Θεού στο σχολείο τους. Ποιος θα μιλήσει στα μικρά παιδιά στο σχολείο? Οι δούλοι του Θεού και οι δούλες του Θεού. Στη συγγένεια ποιος θα μιλήσει? Ο δούλος του Θεού και οι δούλοι του Θεού. Στο γραφείο, στην οικοδομή, ποιος θα μιλήσει? Ο δούλος του Θεού και η δούλη του Θεού. Αλλά όχι με τη δική του σοφία, ισχύ και δύναμη, αλλά δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Όταν ο Κύριος τους οικοδομήσει,
για να τους καταστήσει ο Κύριος δούλους, γιατί το χειρότερο από όλα είναι να περπατάει ο άνθρωπος με φαντασία νομίζοντας ότι είναι δούλος Θεού και δεν έχει κανένα από τα χαρακτηριστικά του δούλου, και φωνάζει και γκρινιάζει και αυτοπροβάλλεται και δηλιάζει και εξασθενεί και δεν ενδιαφέρεται για το συντετριμένο καλάμι και δεν ενδιαφέρεται για το λινάριο των καπνίζων και λέει είμαι δούλος. Τι δούλος είσαι? Τίποτα δεν είσαι. Εν φαντασία περπατάς. Και ο παρπατών εν φαντασία δεν έχει επίγνωση της αληθείας ή του θελήματος του Θεού. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι που σου λένε δεν θέλω να είμαι δούλος. Και αυτό. Ό,τι θέλει ο καθένας είναι. Και ό,τι θέλει ο καθένας τον κάνει ο Κύριος, όχι από μόνος του. Εμείς θέλουμε έτσι, αδερφοί? Δηλαδή πόσο θέλει να ξέρατε πόσο θέλει ο Θεός. Πόσο θέλει ο Θεός να είσαι αληθινός δούλος και αληθινή δούλη. Πρώτα μέσα σου, ύστερα μέσα στην οικογένειά σου, ύστερα μέσα στο περιβάλλον σου, για να μπορεί ο Θεός να ευαρεστείται σε σένα. Να μπορεί ο Θεός να σε υποστηρίζει. Να μπορεί ο Θεός να σου δίνει εν δυνάμει το Πνεύμα Του το Άγιο, για να μπορείς να εξαγγείλεις τη δικαιοσύνη του Θεού. Πόσο θέλει ο Θεός. Και αυτό θα ισχύει μέχρι να επιβάλλει ο δούλος του Θεού τη δικαιοσύνη του διά του Ιησού Χριστού στο περιβάλλον του, στον εαυτό του, στην οικογένειά του, τη δικαιοσύνη του Θεού την αληθινή, την γεγραμμένη στον αψευδή και θεόπνευστο λόγο του Θεού και στην Εκκλησία. Και τότε θα υπάρχει καρποφορία. Οι νήσοι θα προσμένουν τον λόγο αυτού. Όλοι απομακρυσμένοι, οι νήσοι, όχι μέσα, έξω μακριά, οι απομονωμένοι, θα περιμένουν να ακούσουν το λόγο του και το νόμο του. Και τώρα έρχεται ο Θεός, απευθυνόμενος στους δούλους και στις δούλες. Ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός προς τους δούλους και τις δούλες, όλους, μικρούς και μεγάλους, άντρες και γυναίκες, γέροντες και παιδιά. Εγώ είμαι που επίησα τους ουρανούς και εξέτειν αυτούς και δεν μπορώ εσένα να σε κάνω δούλο μου. Εγώ είμαι που στερέωσα τη γη στο πουθενά, στο μηδέν, και φροντίζω τα γενόμενα εξ αυτής, τα πάντα γενόμενα εξ αυτής, και δεν μπορώ να σε κάνω δούλο μου. Εγώ μου επουδίνω πνοή και πνεύμα, ζωή και πνεύμα, εις πάντα σου κατοικούντας επί της γης, και δεν μπορώ να σε κάνω δούλο μου και δούλη μου. Εγώ σε κάλεσα και σε έφερα σήμερα στην εκκλησία μου. Δεν ήρθες μόνος σου. Δεν ήρθες μόνη σου. Εγώ σε κάλεσα. Εγώ σε ήλκησα με έλεος, γιατί σε αγάπησα, με αγάπησε η αιώνια. Σε ήλκησα και σε έφερα στην εκκλησία μου ιδιαίτερα σήμερα να ακούσεις πόσο πολύ θέλει ο Θεός να σε κάνει δούλο του και δούλη του. Εγώ σε κάλεσα. Και μάλιστα όχι κατά χάριν, εν τη δικαιοσύνη μου. Όπως τον Χριστό ο Πατέρας δεν τον ανέστηλε, δεν τον ανέστησε κατά χάριν, αλλά επειδή παρέμεινε αναμάρτητος, νικητής, έως τέλους πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και σύντριψε το διάβολο εκεί. Γι' αυτό τον ανέστησε. Δεν μπορούσε να αφήσει ο Πατέρας το δίκαιο να δει διαφθορά μέσα στον Άδη. Εν τη δικαιοσύνη μου σε κάλεσα. Σε προγνώρισα.
σε προώρησα να σε καταστήσω σύμμορφο της εικόνος του Υιού μου στον ουρανό. Γι' αυτό και σε κάλεσα σήμερα, για να σε δοξάσω. Αλλά πολλοί είναι και κλειμένοι, λίγοι είναι εκλεκτοί. Σε κάλεσα για να σε δικαιώσω και εν τέλει να σε δοξάσω, και μέσα από σένα να δοξαστεί ο Πατέρας μου ουράνιος. Εγώ σε κάλεσα. Εάν αποδεχθείς ως εκλεκτός και κλειμένος, εγώ θα κρατάω τη χείρα σου. Σε κρατάω από το χέρι. Θα περπατάμε μαζί. Θα περπατάς μαζί μου. Θα σε φιλάω. Μόνο εγώ μπορώ να σε φιλάω. Και εγώ θα σε καταστήσω διαθήκη του λαού μου, εγγυητή της διαθήκης μου. Εγώ θα σε καταστήσω κάτοχο του λόγου μου. Εγώ θα σε διδάσκω. Δεν θα λες δικά σου τη γνώμη σου, γιατί είσαι δούλος. Αλλά θα λες τις απόψεις μου, τα λόγια μου, τις εντολές μου, τις κρίσεις μου, και θα σε καταστήσω φως των εθνών. Φως των ανθρώπων μέσα στα έθνη που δεν γνωρίζουν Θεό, που δεν έχουν το λόγο μου, που δεν δέχονται το λόγο μου, που αποστάτησαν από το λόγο μου και ζουν μες στο σκοτάδι. Εγώ θα σε καταστήσω ικανό να ανοίξεις εσύ τους οφθαλμούς των τυφλών. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, πώς δοξάζει ο Θεός το δούλο του. Εγώ θα σου δώσω όλα όσα χρειάζεσαι για να μπορείς εσύ να ανοίγεις τους οφθαλμούς των τυφλών. Και όταν ανοίξουν οι οφθαλμοί των τυφλών, εσένα θα δούμε. Και εσύ θα τους δείξεις τον Κύριό σου και τον Θεό σου. Και ποιος το λέει? Αυτός που επίησε τους ουρανούς και εξέτεινε αυτούς. Αυτός που σεραίωσε τη γη και όλα τα γενόμενα εξ αυτής. Ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων, παντοδύναμος Θεός το λέει. Θα σε κάνω εσένα, αφού σε οικοδομήσω, να φανερώνεται μέσα από σένα η δόξα μου, καθώς εσύ θα ανοίγεις τους οφθαλμούς των τυφλών και εσύ θα λύνεις τα δεσμά των δεσμίων και εσύ θα ελευθερώνεις εκ του οίκου της φυλακής τους φυλακισμένους. Εσύ, γέροντα, γερόντισσα, νέα, παιδί, εσύ, αλλά όχι εσύ, η χάρις μου που θα κατοικεί μέσα σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτό είναι το όνομά μου. Το όνομά μου είναι Κύριος. Το υπερπάνω όνομα. Ο Πατέρας το έδωσε στο δούλο του και τον αποκάλεσε Κύριο των Κυρίων και Βασιλέα των Βασιλέων. Και τον ύψωσε και τον δόξασε και τον εκάθισε στα υψηλά σφόδρα. Το όνομά μου είναι Κύριος και δεν θα δώσω τη δόξα μου σε άλλον παρά μόνο στο δούλο μου και στη δούλη μου. Θα δοξάσω μόνο το δούλο μου και τη δούλη μου. Σε κανέναν άλλον. Όμορφο, ψηλό, μελαχρινό, έξυπνο, μορφωμένο, διαβασμένο. Σε κανέναν δεν θα δώσω τη δόξα μου. Εγώ θα δοξάσω στο δούλο μου που είναι ταπεινός, πράος, ήσυχος, φρόνιμος. Δεν φωνάζει, δεν αγριεύει, δεν αγανακτεί, δεν γκρινιάζει. Τη δόξα μου θα τη δώσω στο δούλο μου. Σε κανέναν άλλον. Και την τοξολογία μου δεν θα τη δώσω
στα είδωλα, στα ψεύτικα. Και η φοβερή αποκάλυψη που πιστεύω είναι σήμερα. Είπα, ήλθαν τα απαρχής. Όλα αυτά που από την αρχή έγιναν έχουν γίνει. Τώρα όμως αλλάζω. Εγώ αναγγέλλω νέα πράγματα. Και πριν εκφιώσει, πριν γίνουνε, εγώ τα λέω σε εσάς, τους δούλους μου και τους δούλες μου, για να χαρείτε και να δοξάσετε, να ταπεινωθείτε και να υψώσετε το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Αμήν.